Γιατί έχεις τέτοια μούτρα εσύ? Αφού ξέρεις τι ρωτάς. Για την Ειρήνα. Δεν μπορούσε να μείνει για πάντα στο Πιναμάρ? Γιατί έπρεπε να γυρίσει? Τη μισώ. Καλά, κι εγώ τη μισώ. Αλλά καλύτερα που έρχεται. Κάποιος πρέπει να πλύνει τα πιάτα και να κάνει τις δουλειές εδώ μέσα. Κοίτα, προτιμώ να είναι βρώμικο το δωμάτιό μου παρά να βλέπω τα μούτρα της. Αυτός ο θυμός είναι για το Φέντε? Φυσικά, θα ήταν όλος δικός μου. Σίγουρα θα τον κέρδιζε αν δεν γύριζε πίσω αυτή η ανόητη. Ηρέμησε. Στο τέλος εσύ θα τον κερδίσεις. Τον εχθρό πρέπει να τον έχεις από κοντά για να μπορείς να τον ελέγχεις. Πώς θα πατήσεις μια κατσαρίδα αν δεν τη βλέπεις? Αδύνατον. Έχεις δίκιο, θεία. Μάθημα νούμερο ένα. Η θεία Ντόλη έχει πάντα δίκιο. Ειρήνα, μόλις τώρα μιλούσαμε για σένα. Τακτοποίησες τα πράγματά σου? Ναι. Ο παπάς μου πήγε ταξίδι. Τι ταξίδι? Ναι, για να βρει οι παίκτες. Έτσι απροειδοποιείτε? Καλά, μπορεί να μην ήξερε ότι ερχόσουν σήμερα. Αφού το είχα πει. Τι κρίμα. Τι κρίμα γιατί? Που δεν συναντήθηκαν. Γιατί θα την έπαιρνε μαζί του και θα γλιτώναμε αυτή την αντιπαθητική παρουσία της για μερικές μέρες ακόμα. Ανάτι! Μην της δίνεις σημασία, Ειρήνα. Δεν ξέρεις πόσο μας έλειψε η μικρή μας υπηρετριούλα. Ροξάνα, μπορούμε να μιλήσουμε? Σε ακούω. Λοιπόν, μου έγραψες ένα γράμμα, ε? Το πήρες? Όχι. Τότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το γράμμα. Ναι, καλά. Όμως εγώ έμαθα από το Φέντε ότι... Όχι, είπες... Κάροτ, μην αρχίζεις τα ίδια. Όχι. Σιγά, Ροξάνα, πώς? Εσύ είπες ότι... Κοίτα, όταν θέλω να σου πω κάτι, θα σου το πω η ίδια. Αυτό το βραχιολάκι, το αγόρασες στην παραλία? Όχι, μου το χάρισε ένας μάγος που γνώρισε εκεί. Ποιος? Ο Μελχιόρ, ο Γασπάρη, ο Μπαλτάσαρ? Όχι, άσχετο. Καλά. Λέγεται Ροντρίγκο. Είναι μάγος και γίναμε φίλοι. Α, είναι μεγάλο σε ηλικία. Όχι, μόνο 17. Έχει πολύ χιούμορ. Διασκεδάσαμε πολύ όταν ήμασταν μαζί στην παραλία. Α, μπράβο. Δηλαδή περνούσατε πολλές ώρες μαζί. Είδες, Κάροτ, γι' αυτό δεν θέλω να τα φτιάξουμε. Εμένα μ' αρέσει να έχω φίλους, κατάλαβες? Όχι ένα φίλο ζηλιάρι που με ελέγχει. Εγώ ζηλιάρης? Ναι, εσύ. Σοβαρά μιλάς τώρα, ζηλιάρης εγώ? Άσε με. Μα σοβαρά μιλάς, άντε. Πήγαινε σε κανένα γιατρό. Και εκείνο θα μείνει μόνος, χωρίς ελπίδα καμιά, χωρίς παρηγοριά. Ει, δεν είσαι καθόλου καλλιτέχνη. Λοιπόν, κύριε Τόνι, βάζεις μια υπογραφούλα εδώ? Ναι, ώστε γιος μου θα παίξει στους Ατρόμητους. Ναι, μελλοντικός πρωταθλητής Νότιας Αμερικής. Όχι, μια στιγμή, μηδένα πρωτουτέλους μακάριζε, κύριε Αρτούρο, έλα. Έλα, Ρόκι, αφού ξέρεις ότι τα παιδιά έχουν μέσα τους τη φλόγα των πρωταθλητών. Και τι πάει να πει αυτό δηλαδή, κύριε Αρτούρο? Πρώτα πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα και μετά, αν είμαστε τυχεροί, θα πάμε και στη Νότια Αμερική. Όσο γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά φαίνεται ότι έχει μεγάλη αγωνία, κύριε Αρτούρο. Μόνο να μην τη μεταδώσει στα παιδιά. Και γιατί όχι, η φιλοδοξία δεν κάνει ποτέ κακό. Δεν πρέπει να δημιουργούμε άγχος στα παιδιά, κύριε Αρτούρο, δεν πρέπει να τα πιέζουμε. Σε αυτό έχεις δίκιο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εγώ το Φελίπε δεν τον πιέζω ποτέ. Α. Του λέω μόνο πως αν δεν παίρνει καλούς βαθμούς στο σχολείο θα το μετανιώσει, γιατί θα το σκοτώσω τότε. Δεν είπαμε και έτσι. Α, όχι. Και τι θες, να μείνει τούβλο όπως εγώ? Πρέπει να σπουδάσει για να πετύχει στη ζωή του. Ωχ, σε παρακαλώ, κύριε Τόνι, τι είναι αυτά που λες? Εσύ δεν είσαι ένα τούβλο? Όχι ακριβώς έτσι. Καλά. Αλλά για όλα υπάρχουν λύσεις. Αχα, γι' αυτό μίλησα στον Ιπόλυτο για να μας βοηθήσει. Αν θέλεις, βέβαια. Να σας βοηθήσει σε τι? Να μας προετοιμάσει για να τελειώσουμε το δημοτικό κι εμείς. Α, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, Τόνι. Θα έχουμε κανονικά τετράδια και βιβλία. Και γιατί όχι, γυράσκω ήδη δασκόμενο. Α, σε παρακαλώ, μη μ' εγκαταλείπεις, κύριε Τόνι. Δεν μπορείς να μ' αφήσεις μόνη μου, ε? Τα μαθήματα αρχίζουν αύριο κιόλας. Θα περιμένω, ε? Μάθε, παιδί μου, γράμματα. Ταρούσα! Ταρούσα! Το βρήκα! Ξέρω τι θα κάνω όσο θα είμαστε εδώ. Θα βγάζω φωτογραφίες στους τουρίστες. Τέλειο, Άντι. Πάμε, έχουμε πολλή δουλειά. Τι, είσαι επαγγελματίας φωτογράφος? Όχι βέβαια,
Επαγγελματίας Παμπάγος. Α, θα σε σκοτώσω, θα σε σκοτώσω. Παιδιά, σας παρακαλώ. Παιδιά, θα σε φτιάξω. Δεν καταλαβαίνω, Φέντε, δεν καταλαβαίνω. Τι θες να σου πω, ούτε εγώ καταλαβαίνω. Μα εσύ δεν μου είπες ότι θα μου έλεγε ναι. Ναι. Δεν τις καταλαβαίνω καθόλου τις γυναίκες. Πρέπει να είσαι μάγος για να καταλάβεις τις γυναίκες. Σταμάτα, Φέντε, σε παρακαλώ. Μην ακούσω για μάγους γιατί τρελαίνομαι. Είδες ένα βραχιόλι που φοράει. Ποιος? Για ποια μιλάμε, Φέντε, η Ροξάν. Λέει ότι της το χάρισε ένας μάγος που γνώρισε στην παραλία. Θα το έκανε για να της πιάσει κουβέντα. Ναι, γέλα εσύ. Σιγά, Κάροτ. Τι σιγά? Τι ζηλεύεις, δεν ξέρεις τι έγινε? Ξέρω πολύ καλά τι έγινε, Φέντε. Έγινε ότι αυτός ο χαζός μάγος ο Ροντρίγκο άλλαξε μυαλά στη Ροξάνα. Ως τότε όλα ήταν μια χαρά. Μη σε νοιάζει όμως, Φέντε. Θα του δώσω μάθημα Κόπερφιλ. Ναι. Και τι θα κάνεις? Θα του ρίξω τέτοια δυνατή κλωτσιά που θα κάνει τούμπες στον αέρα. Κοριτσιά, πείτε μας πώς περάσατε στο πείναμα. Όχι, όχι, σιγά. Πρώτα θέλω να μάθω γιατί απέρριψε τον Κάρο. Ερωτεύτηκες άλλο? Μη σε νοιάζει, το καλοκαίρι συμβαίνει συχνά. Είναι αλήθεια ότι τα έφτιαξες με μάγο? Α, όχι, Σοφία, σταμάτα, καμία σχέση. Έλα τώρα, άντε να τα πεις αλλού αυτά. Το βραχιολάκι το έδωσε σε σένα, όχι στην Ειρήνα. Και εσύ πώς το ξέρεις ότι το βραχιόλι μου το χάρισε ο Ροντρίγκο? Α, Ροντρίγκο το λένε. Τι νόμιζες, Ροξάνα, ότι κατασκοπεύω μόνο τα αγόρια στα ποδητήρια? Σοφία, κρυφά ακούγες όταν μιλούσα με τον Κάροτ? Ναι, αλλά γιατί ήθελα να μάθω πότε θα παντρευτείτε. Νάτι, άκου ένα βηματάκι που συγγράψα. Έλα, Νατσίτα, πάμε για προπόνηση, έλα. Περίμενε, δεν βλέπεις ότι μιλάω με την ανιψιά σου? Δείξε λίγη κατανόηση. Ακριβώς τι, δείξε κατανόηση και πάρε αυτό το βλάκα μακριά από εδώ. Αυτό το βλάκα το λέει χαϊδευτικά, έτσι? Σήκω και φύγε από εδώ. Πρώτα θα σου πω το πείμα και μετά θα φύγω, εντάξει? Άκου, κοίτα πώς θα μέσα, άκου. Τα μάτια σου αστέρια, λάμπουν στον ουρανό. Τα χέρια σου μαχαίρια, φοράς αποσμητικό. Α, δεν πας καθόλου καλά, σε παρακαλώ. Δεν βρήκα άλλη λέξη για μια καταληξία. Μην πεις ότι δεν πέθανες. Εσύ να δεις πως θα πεθάνεις. Με τι, με πηματάκι? Όχι, με αυτό. Με τι, βγάλε τη σκόκκινη κάρτα, με σκότωσε. Κοίτα, το συνηθίσεις, έτσι θα γίνεις άντρας. Έλα, πάμε στη λέσχη, θα αργήσουμε. Ναι. Φύγαμε. Τι έγινε, γιατί χαστούκησες αυτό το βλάκα? Τι έγινε, μου σπάει συνέχεια τα νεύρα. Αυτό έγινε, συνέχεια με κυνηγάει. Ας ήταν τουλάχιστον ο Φέντε. Νάτι, Νάτι, άκου. Το σκέφτηκα. Εσύ είσαι η αγαπημένη μου ανιψούλα. Ναι. Οπότε θα σε βοηθήσω. Πώς θα με βοηθήσεις? Θα στήσουμε μία παγίδα στην Ειρήνα. Στορκίζομαι. Νάτι, στορκίζομαι. Ο Φέντε θα τη μισήσει με όλη του την ψυχή. Ας το πάνω μου. Σαν αποκαλυπία. Α, Νάτι μου. Έρχομαι τώρα. Μία ώρα χτυπάω το κουδούνι. Δεν ακούς? Με πόνεσε το δάχτυλό μου, κοίτα. Τι κάνεις εδώ? Δεν σου είπα ότι θα ξαναγύριζα. Φύγε. Όχι, Μαρία. Τώρα που ήρθα δεν φεύγω. Σε παρακαλώ, Μικέλ, μη με εκθέτεις. Φύγε. Εγώ σε εκθέτω? Α, σοβαρά, Ενώ ο Μουστάκιας που ήταν εδώ τις προάλλες δεν σε εκθέτει. Έλα, Μαρία, έλα. Μικέλ, φύγε. Φύγε αμέσως. Τι νομίζεις, ότι θα με πετάξεις στον δρόμο για να κάνεις εσύ μεγάλη ζωή? Έλα. Μικέλ, σε παρακαλώ. Παρακάλαμε. Ήρθα για να μείνω και θα μείνω. Εξάλλου, Μαρία, ένα σύζυγος πρέπει πάντα να είναι στο πλευρό της γυναικούλας του, Πολύ ωραίο σπίτι. Μ' αρέσει εδώ. Είναι άνετα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, γυναίκα, τι θα μαγειρέψεις απόψε, Η Αργεντινή έχει καλή ομάδα. Νομίζω ότι εύκολα θα καταφέρουμε να φτάσουμε στον τελικό, παιδιά. Ναι. Δεν ξέρω. Η Βραζιλία είναι δύσκολος αντίπαλος. Όλοι έχουν ελπίδες. Η Βραζιλία είναι σαν την Ουρουγουάη. Ή φέρνουμε ισοπαλία ή κερδίζουμε με το ζόρι. Έχετε δίκιο. Ακούσατε τι είπε ο Ρωμάριο τις προάλλες. Ότι η Αργεντινή είναι δύσκολος αντίπαλος. Συγγνώμη, μπορώ να αποσυρθώ από το τραπέζι? Πρέπει να ετοιμάσω το πρόγραμμα. Ναι. Ποιο πρόγραμμα? Το πρόγραμμα σπουδών του κυρίου Αντώνιο, αλλιώς Τόνι, και της κυρίας Καταλίνα, αλλιώς Κάτα. Ο Ρόκι μου είπε θα τους βοηθήσει να μάθουν γράμματα. Ωραία. Συγχαρητήρια. Μπορώ να αποσυρθώ? Βέβαια. Ναι, πήγαινε, παιδί, μάται. Λοιπόν, πάω για ύπνο. Τα λέμε αύριο. Τι συμβαίνει? Κάτι τρέχει, Όχι, τίποτα. Γιατί? Γιατί έχεις μούτρα, Κάροτ. Είναι ερωτευμένος. Φαίνεται.
Ο Στερομάριο είπε ότι η Αργεντίνη είναι δύσκολος αντίπαλος. Σίγουρα θα είμαστε στους τέσσερις πρώτους. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ θα ευχαριστηθώ και το πιστεύω αυτό. Και ο Κάνη σίγουρα θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα δεν ξέρω, αλλά στάσουμε στον τελικό και εγώ θα είμαι μια χαρά. Α, καλά, αν παίξουμε στον τελικό θα παίχουμε ένα βήμα από τη νίκη. Και δεύτερη να είμαστε, Κριστίνα, εγώ πάλι ευχαριστημένος θα είμαι. Εξάλλου όλοι ξέρετε ποιο είναι το πρώτο μάθημα των ατρόμητων, ε. Ναι. Εγώ ξέρω. Και η δεύτερη θέση είναι εξίσου σημαντική. Ακριβώς. Εμένα μου λες, σαν να ακούω τους οπαδούς της River. Η οπαδή της Μπόκα είναι ατρόμητη. Fue culpa mía por haber pateado mal. Fue culpa mía por no atajar el penal. Fue culpa mía por no pasártela a tiempo. Es pa' nuestra este vestuario en silencio. No es importante ni el fin del mundo. Arriba, chicos, somos segundos. Bancarse ser segundo también es ser campeón. Pusimos en la cancha tripa y corazón. Ganamos y perdemos, lo bueno es competir. Pero seguimos juntos, unidos hasta el fin. Cebollita, subcampeón. Cebollita, subcampeón. Cebollita, tu hinchada grita fuerte, subcampeón. Cebollita, subcampeón. Cebollita, subcampeón. Cebollita, cebollita, subcampeón. Bancarse es ser segundo, también es ser campeón. Pusimos en la cancha clima y corazón. Ganamos y perdemos, lo bueno es competir. Pero seguimos juntos, unidos hasta el fin. Cebollita, subcampeón. Cebollita, subcampeón. Cebollita, tu hinchada grita fuerte, subcampeón. Cebollita, subcampeón. Cebollita, subcampeón. Cebollita, cebollita, subcampeón. A tirar papelito festejando que este equipo Cebollita es el segundo en su campeón. Αυτός ο Νατσίτο έχει κεφάλι πιο σκληρό και από πέτρα. Δεν βλέπετε τι καρομπαλού μου έκανε. Καλά να πάθεις, τι εδώ θέλες. Σου άξιζε. Για να μην μπλέκεις άλλη φορά με χάζους σαν τον Νάτσο. Ειρήνα! Τέλειωσες το φαγητό σου? Όχι. Τελείωσέ το και μετά έλα να μαζέψεις τα πιάτα. Όχι, άσε, θα τα μαζέψω εγώ, θεία. Καλά, μαζέψε τα εσύ και εγώ θα τα πλύνω. Σε καμιά περίπτωση. Ο νηψιός μου δεν είναι η υπηρέτρια του σπιτιού. Ούτε η Ειρήνα είναι. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τρώει στην κουζίνα. Και γιατί να τρώει μαζί μας αφού δεν είναι της οικογενείας. Η Ειρήνα δεν είναι τίποτα. Α, τι γλυκός. Ειρήνα, στέσου. Όχι, πέρασα τέλεια. Το μόνο ακριβό που ήθελα να αγοράσω και δεν μπόρεσα ήταν ένα μπλε φόρεμα με μαργαρίτες. Πραγματικά υπέροχο. Δεν υπάρχει λόγος να αγοράζεις υπέροχα πράγματα. Σε σένα δεν φαίνονται. Έτσι δεν είναι, θεία? Έχεις όλο το δίκαιο του κόσμου, αγάπη μου. Η Ειρήνα μόνο για συνηθισμένα πράγματα είναι. Καλύτερα να πάω να πλύνω πιάτα. Ωραία, άντε. Ξέρεις, Νάτι, θα της κάνουμε ένα δώρο της Ειρήνα. Είσαι τρελή. Όχι, Νάτι. Χωρίς να το καταλάβει η Ειρήνα, έπεσε στην παγίδα. Ποια παγίδα? Σιωπή, ανόητε. Δεν σου μίλησε κανείς. Και πρόσεχε γιατί στάζει νερό το πάτωμα. Άντε, είσαι απίστευτος. Ο Φέντε είναι δικό σου, αγάπη μου. Θα το δεις. Μαρία, φέρε κι άλλο πάγο. Τι συμβαίνει, δεν άκουσες? Γιατί με κοιτάς με αυτό το ύφος? Είσαι ιδιαστικός. Για σιγά. Γιατί με προσβάλλεις, ε? Εσύ δεν καταλαβαίνεις από προσβολές. Είσαι κρετίνος. Είσαι ο χειρότερος άνθρωπος που γνώρισα. Ηρέμησε, Μαρία, σε παρακαλώ. Ξέρεις πότε θα ηρεμήσω? Όταν θα εξαφανιστείς από τη ζωή μου, τότε θα ηρεμήσω. Τότε λυπάμαι πολύ. Γιατί εγώ από εδώ δεν σκέφτομαι να φύγω. Βολεύτηκα μία χαρά.
Δεν δοκιμάζεις να πιες λίγο ουίσκι? Άφησέ με. Έλα Μαρία, πώς μιλάς έτσι στον άντρα σου? Στον άντρα μου? Άντρας μου είσαι μόνο στα χαρτιά. Έχω σταματήσει καιρό τώρα να είμαι γυναίκα σου. Μη μου φωνάζεις εμένα, ε. Τι σε έπιασε και μου υψώνεις τη φωνή? Λοιπόν, άκου. Ή θα φύγεις μόνος σου ή θα καλέσω την αστυνομία. Α, μάλιστα. Καλά. Άκου, αν καλέσεις την αστυνομία, σε σκότωσα, εντάξει? Εμένα θα μου φέρεσαι όπως μου αξίζει. Μέχρι να γυρίσω τα αφεντικά σου, θα είμαι ο κύριος του σπιτιού. Το κατάλαβες? Φέντε, τι κάνεις παιδί μου? Είμαι η θεία του Χέντι. Εθυμάσαι έτσι? Ναι, βέβαια. Α, Φέντε, τι όμορφος που είσαι. Και τι ωραία μαλάκια που έχεις, Φέντε. Το καλοκαίρι θα είναι σίγουρα πιο ξανθά από ότι το χειμώνα, ε. Πας στη Λέσχη, θα σου κάνω παρέα, έλα. Έχεις κάποιο πρόβλημα? Ναι, με εσάς έχω πρόβλημα. Μη μου παριστάνετε την καλή. Η Ειρήνα μου είπε ότι είστε κακιά και ότι της φέρεστε πολύ άσχημα. Η Ειρήνα σου το είπε αυτό? Δεν την κατηγορώ, ξέρεις. Την καταλαβαίνω. Η Ειρήνα δεν με συμπαθεί καθόλου, Φέντε. Εκείνη εσάς? Ναι. Για το Χέντι? Όχι, δεν καταλαβαίνω. Μου υπόσχεσαι ότι δεν πρόκειται να πει σε κανέναν τίποτα? Μπορώ να σε εμπιστευτώ? Ναι. Η Ειρήνα πεθαίνει για να γίνει το κορίτσι του Χέντι. Αλλά εγώ δεν τη θέλω. Τι κρύβεται στο τζούνα? Είναι ένα. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Γι' αυτό τα έχει μαζί μου, κατάλαβες? Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί ο Χέντι είναι σωστός και δεν της δίνει σημασία. Μα γιατί εσύ είσαι? Γιατί δεν θέλω να τα φτιάξουν? Ναι, θα σου πω. Γιατί θέλω το Χέντι αφοσιωμένο στα μαθήματά του. Και εξάλλου ξέρω ότι εσύ και η Ειρήνα είστε, όπως το λέτε και εσείς, κολλητοί φίλοι. Και μου είσαι πολύ συμπαθής, Φέντε. Καταλαβαίνω ότι έπεσες από τα σύννεφα, αλλά σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να ξέρεις. Μη χάνεις όμως την ελπίδα σου. Εγώ θα σε βοηθήσω. Κοίτα, χθες το βράδυ όταν τρώγαμε, η Ειρήνα μας είπε για ένα φόρεμα που είδε στις διακοπές και δεν μπόρεσε να αγοράσει. Γιατί δεν τη το χαρίζεις εσύ? Οι γυναίκες τρελαίνονται να παίρνουν δώρα, Φέντε. Ναι, αλλά δεν έχω λεφτά. Α, μη με προσβάλλεις, Φέντε. Γιατί είμαι η φίλη τότε? Αν μου υποσχεθείς ότι δεν θα πεις τίποτα από όσα είπαμε, θα σε βοηθήσω εγώ. Ε? Ορίστε. Το αγόρασα για να συμφιλειωθώ με την Ειρήνα. Καλύτερα όμως να της το δώσεις εσύ. Πώς σου φαίνεται? Ορίστε, κύριε Λουτσέρο, ο πατέρας μου υπέγραψε το δελτίο μου. Τέλεια. Και αυτό είναι το δικό μου, το υπέγραψε η θεία μου. Είναι εντάξει? Ναι, αφού οι γονείς είναι στο εξωτερικό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Για μένα υπέγραψε ο Τσόλο. Κάνει? Ναι, πώς δεν κάνει, ναι. Αφού σου επιτρέπει ο πατέρας Φρανσίσκο, όλα καλά. Θα μιλήσω στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, μη σε νοιάζει. Δηλαδή τώρα είμαστε όλοι ατρόμητοι, ε? Εσείς είστε ατρόμητοι από τότε που μπήκατε στην παρέα μας. Λοιπόν, αλλάξτε τώρα και σας περιμένω στο γήπεδο για προπόνηση, ε. Πάμε γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ε, Κάρος, τι έγινε με τη Ροξάνα? Τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Βασανίζομαι εδώ και ένα χρόνο. Ένα χρόνο τώρα. Αλλά ως εδώ. Τέρμα. Δεν πάει άλλο πια. Και κάτι άλλο. Έτσι και πιάσω αυτό το δίθεν μάγο, δεν μου γλιτώνει με τίποτα. Μια αναμνηστική φωτογραφία από το Σαν Κλεμέντε. Θέλετε μια φωτογραφία? Όχι, ευχαριστώ. Ω, τι ωραία οικογένεια να σας βγάλουμε μια φωτογραφία. Τι για να θυμάστε το Σαν Κλεμέντε. Πώς σας λένε το παπά? Κουστάβο. Τη μαμά? Νόρα. Και τη μικρή? Καντέλα. Καντέλα. Ω, Καντέλα, τι χαριτωμένη. Να δείτε τι ωραία που θα είστε στη φωτογραφία. Βοηθάτε, ναι, ναι. Μου τη μικρή. Ναι.
Και γέλα, μικρούλα, δεν σας πάνε και για σκότωμα, φωτογραφία διακοπών είναι. Ωραία, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Δεν σας ρώτησα τι θέλετε. Τι να φέρετε στη φωτογραφία, τα πόδια ή το πρόσωπο? Ελά, την τελείωνε καμιά φορά. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Δεν κάνω ό,τι μου έρχεται. Πού πάτε, πού πάτε? Τώρα, μην φεύγετε, σας παρακαλώ. Σας συγκεντεύω, μην φεύγετε. Γυρίστε πίσω, ελάτε, σας παρακαλούμε, ελάτε. Ελάτε πίσω, σας παρακαλώ. Ζήλια, ψώρα, κοιτάξτε τι έχουμε, κοιτάξτε. Δεν χρειαζόμαστε πια τη μηχανή σου έξυπνη, σου τη χαρίζουμε, όλη δική σου. Και νομίζετε ότι θα νικήσετε σε ένα διαγωνισμό φωτογραφίας με αυτό το καμπουρδιστήρι? Α, σίγουρα έχετε μεγάλη φαντασία. Ξέρεις κάτι? Αφού δεν μας δάνεισες τη μηχανή σου, όταν θα γίνω πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα σου επιτρέψω ποτέ να με φωτογραφίσεις. Κύριε Βικτόρ, τι? Έχεις μαγιονέζα? Μάλιστα, κύριε. Ορίστε. Τι τη θες? Για να τη βάλω στο σαντουιτάκι μου. Α, μικρή λεπτομέρεια, αλλά μεγάλη παράληψη. Στάσου να σου την ανοίξω. Τα σάντουιτς με μαγιονέζα είναι... σαν τον Γαρδέλ, κάθε μέρα όλο και καλύτερα. Λοιπόν, τι θα έλεγες να αρχίσουμε? Ναι, αλλά πρώτα να πάρουμε παρουσίες. Ναι. Μάλιστα. Κυρία Κάτα. Τι? Πείτε παρούσα. Α, παρούσα. Κύριο Στόνη. Έλα, μικρή, άσε τις αηδίες, έτσι. Καλά, εντάξει. Πάρον. Λοιπόν, θα σας βάλω μια έκθεση για να αξιολογήσω το επίπεδο στο οποίο βρίσκεστε. Θέμα... η Αγελάδα, ναι, η Αγελάδα. Η Αγελάδα. Ναι. Ξέρεις πόσα ξέρω εγώ για την Αγελάδα? Για ποιο μέρος συγκεκριμένα θες να σου γράψω? Πες μου και να σου γράψω τα για πάντα. Για όλη την Αγελάδα, ολόκληρη. Θα γράψω για λίγο απ' όλα, Ωραία. Ας ξεκινήσουμε το τάδι. Α, και εγώ ξέρω ένα τραγουδάκι. Η καλή μας Αγελάδα. Όχι, 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 γραπτός, παρακαλώ. Ναι, καλά, γραπτός. Μην αντιγράφεις, αν δεν ξέρεις μην γράψεις. Μην κοιτάς το γραπτό μου, κυρία Κάτα. Με παρεξήγησες, παρακαλώ. Πώς είναι δυνατόν να αντιγράφω από σένα, κύριε Τόνι? Απλά έγραψες την Αγελάδα με δύο λάμδα αντί για ένα. Με ένα λάμδα γράφεται. Η δική σου Αγελάδα γράφεται με ένα. Η δική μου είναι τεράστια και γράφεται με δύο. Όχι, κύριε Τόνι, η Αγελάδα είτε ισχνή είναι, είτε ευτραφής, γράφεται με ένα λάμδα. Πάντα με ένα λάμδα. Δεν μου λες χαζός είμαι εγώ? Θα μου πείτε μέρα για το ζώο. Μα μικρέ, εγώ όλη τη μέρα στο μαγαζί με αγελάδες ασχολούμαι. Όχι, κύριε Τόνι, δεν εννοώ τις πελάτησές σας, για το ζωντανό μιλάω. Το ίδιο είναι, τόση φασαρία για ένα λάμδα. Σιγά τώρα, έλα. Ακόμα εδώ είσαι? Ναι. Θα φύγω όποτε θελήσω εγώ. Γιατί φοράς το πουκάμισο του κυρίου Ροτσέλιο? Βγάλ' το αυτή τη στιγμή. Καλά, καλά, Μαρία. Βαρέθηκα να σ' ακούω να μου λες τι θα φορέσω και πού θα πάω. Δεν είσαι μάνα μου, ξέρεις. Εξάλλου τόσα ρούχα έχει ο τύπος. Ούτε που θα το πάρει είδηση. Δεν ακούς? Τι περιμένεις, να το σηκώσω εγώ και να καταλάβουν ότι είμαι εδώ? Πρόσεξε καλά τι θα πεις. Γιατί είμαι εδώ και ακούω, Εμπρός. Άκου εκεί. Ωραία η Ουρουγουάη. Όχι, όχι, όχι αγάπη μου, η αλλεργία που με πιάνει. Για μένα, τι είναι? Άνοιξε το. Α, το φόρημα που ήθελα να αγοράσω. Είδες, είμαι μάγος. Σ' αγαπώ πολύ, σε ευχαριστώ. Μου είναι πανέμορφο. Ειρήνα, μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση? Τι? Τα πάτε καλά με το Χέντι? Ναι, είναι καλό παιδί. Και η θεία, καλή δεν είναι? Όχι, αφού σου είπα ότι δεν μου φέρεται καλά, είναι κακιά. Α, ναι, μάλιστα. Ελπίζω να σου αρέσει το φόρεμα. Ναι, είναι το καλύτερο δώρο του κόσμου. Αλλά αλήθεια, Φέντε, πώς ξέρεις ότι μου άρεσε αυτό το φόρεμα? Σου το είπα, το μάντεψα. Όχι, δεν ξέρω, τυχαία το διάλεξα. Χαίρομαι που σ' αρέσει. Πόσο θα υποφέρεις, Ειρήνα? Πόσο θα υποφέρεις? Με αυτή τη μηχανή δεν θα κερδίζαμε ούτε σε διαγωνισμό ζωγραφικής. Σκέντη η πατάτα η όλη υπόθεση. Μη μου μιλάς για πατάτες, γιατί έχω μια πείνα. Θέλω πατατούλες τηγανητές. Πατατάκια. Κάτι θέλω να φάω. Μου δίνεις τη μηχανή? Τι, θα φάει το φιλμ?
Να σας απασχολήσω λίγο. Θέλω να βγάλω μια φωτογραφία για ένα διαγωνισμό. Και πρέπει να είναι πολύ φυσική. Εσείς τα ξέρετε. Πώς είναι τα κακά της φάλαινας? Ποια είναι πιο μεγάλα? Του θαλάσσιου λιονταριού ή της φάλαινας? Ρωτάω εσάς, γιατί εσείς είστε συνέχεια στο νερό μαζί τους. Τι γεύση έχουν τα κακά της φάλαινας? Αλμυρά? Μάλλον γλυκά, Αλμυρά ή... Έλα σαντουιτσάκι στο ταρουσάκι! Ακούστε, αυτό είναι από τον Νικολά Νταβίτ από την Κόρδοβα, φανατικός θαυμαστής του Κάροτ. Δεν υπάρχει κανένα γράμμα για τους καινούριους? Ναι, εδώ έχω ένα. Α, ωραία, τέλεια, δώστο μου. Δεν είναι για σένα, είναι για τον Χέντι. Από τη Μαρία Αλεξάνδρα Χαζίκ, από το Πουέρτο Μάδριν. Λες να είναι καμία ξαδέλφη σου, είπα. Όχι, λόγω επιθέτου. Χαζίκ αυτή, χαζός αυτός. Καλά επιθυμώνεις. Παιδιά, άκουστε αυτό. Είναι για τη Γιασμίν από τον Τζιάννη Μαρσελίνο. Είναι 16 χρονών και φανατικός θαυμαστής τη Γιασμίν. 16 χρόνων. Γιατί δεν βρίσκει καμιά στην ηλικία του? Έλα, Χέντι, ένα γράμμα έστειλε. Καλά, ένα γράμμα. Γεια! Τι όμορφη που είσαι, Ήρη. Τι ωραίο φόρεμα. Μου το έκανε δώρο Φέντε. Ναι, Αλφονσίτο, έκανε προπόνηση στον Νάτσο. Τα πήγε υπέροχα, μέχρι και γκολ έβαλε, βέβαια. Βέβαια, δεν υπήρχε κανείς στο τέρμα. Έμαθε και κεφαλιές. Τώρα μένει να εξασκηθεί με την μπάλα, μόνο αυτό. Ρίχνει κάτι κεφαλιές. Πολύ δυνατές, Αλφονσίτο, δεν ξέρει πόσο ποντάω. Αλφόνσο, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Εσύ θέλεις ο Χέτη να παίξεις στους φωνιάδες, έτσι? Ωραία. Τότε ακολούθησε προσεκτικά τις οδηγίες μου. Λοιπόν, αυτό το στέλνει η Τατιάνα Γκονζάλες που είναι θαυμάστριά μου. Θα το κρατήσω. Για να δω. Τι σε έπιασε τώρα, δικό μου είναι. Αυτό το έχει γράψει η Ναταλία Αλταμιράνο από το La Ferrere. Στέλνει χαιρετίσματα σε όλους τους ατρόμητους. Και αυτό είναι από την Abigail Snyder από την πρωτεύουσα για τον Φέντε. Για μένα δεν έχω κανένα. Ναι, έχω εγώ ένα. Λέει ότι τρελαίνεται όταν τραγουδάς. Όπως όλα τα κορίτσια, το ταγκό είναι για δυνατού. Τι ηλικία έχει μικρή? Μικρή? Είναι 66 χρονών. Σταματήστε, παιδιά, σιγά. Λέει ότι τραγουδάει και εκείνη ταγκό. Το ταγκό είναι για δυνατούς και γέρους. Τσαν-τσαν! Έλα, οπότε θέλεις το κομμωτήριο, κυρία Αντζέλικα. Ναι, ναι, ξέρεις τι γίνεται. Με κοίτα, όταν θέλω να αλλάξω look, κάτι με πιάνει. Δεν ξέρω, χρειάζομαι μια αλλαγή, Τι αλλαγή δηλαδή? Δεν μπορώ να σου πω. Γιατί, είναι μυστικό? Ναι, εξάλλου δεν θα το πιστεύεις. Όχι. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου, αγάπη μου. Πώς πάει? Γεια. Γιατί έχεις τέτοιο ύφος? Δεν έχεις δουλειά? Όχι, όχι, η δουλειά πήγε καλά. Αλλά ανησυχώ γιατί πήγα στη Μαρία να τη ρωτήσω τι έγινε με τον Κόκκι. Και δεν ξέρω, δεν ήταν κανείς στο σπίτι. Σήμερα δουλεύεις στο Τζόλο Φλιαρίτα. Ναι, ναι, αυτό το ξέρω, αλλά μου τράβηξε την προσοχή η τηλεόραση που έπαιζε. Μπορεί να την ξέχασε. Βέβαια, αυτό μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Ναι, αλλά στα σκουπίδια υπήρχαν πολλά μπουκάλια από κρασί και ουίσκι. Η Μαρία δεν πίνει. Αυτό είναι. Σίγουρα άρχισε να τα τσούζει σε αυτή την ηλικία. Δεν έχετε δει κάτι κέφια που έχει τελευταία? Τι περιμένεις? Άντε να αγοράσεις εισιτήριο στην Ειρήνα. Δεν άκουσες ότι ο μπαμπάς της τη θέλει μαζί του? Αν δεν είναι ο Αλφονσίτο, θα είσαι εσύ που ζητάς συνέχεια λεφτά. Μα τι είμαι, Κοντολίτα? Κάποια τράπεζα για να γεννάνε συνέχεια λεφτά οι τσέπες μου. Λεφτά, 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 λεφτά. Ναι. Καημενούλα μικρή. Σε πεθύμισε ο μπαμπάς σου? Ναι, γι' αυτό τηλεφώνησε. Α, πολύ συγκινητικό. Άντε, Ρούντι, πήγαινε να αγοράσεις ένα εισιτήριο στη μικρή. Τώρα! Καλά! Πάντα εγώ πρέπει να πληρώνω για όλα! Αρούντι, ο παπάς μου είπε και κάτι άλλο. Θέλει να του στείλεις κρίματα γιατί αυτά που του έδωσες τελείωσαν. Μα του έδωσα ολόκληρο μπλοκ επιταγών! Πάμε, Ειρήνα, πάμε! Ωραία, ωραία, τέλεια! Νάτι! Έφυγαν! Ναι, αγάπη μου, τώρα φόρα αυτό! Γιατί ήρθε και η σειρά σου,
Σε παρακαλώ, Ανδρέα. Όχι, μπαμπά. Εγώ τη μηχανή την έχω για να δουλεύω, όχι για να παίζω. Έλα, Ανδρέα, μην είσαι τσιγκούνα. Ανδρέη, τα δάνεισέ τους, τι είναι για το διαγωνισμό. Τι σε έχει πιάσει. Έλα, Ανδρέα, έχω μια καταπληκτική ιδέα για φωτογραφία. Όχι. Πολύ καλά. Αν δεν ξέρεις να μοιράζεσαι τα πράγματά σου, δεν σε αφήνω ούτε να τα χρησιμοποιείς. Δώσ' μου τη μηχανή και θα την πάρεις όταν επιστρέψουμε. Δώσ' τη. Μα μπαμπά! Μα μπαμπά, μπαμπάκια. Ή τη μοιράζεσαι ή δεν τη χρησιμοποιείς. Πώς κάνεις έτσι, έχεις τραβήξει 30 φωτογραφίες. Γι' αυτό μου λείπουν άλλες 6, θα μου την καταστρέψετε. Μα... Σε παρακαλώ, Ανδρέιτα, θα βάλεις άλλο φιλ. Εντάξει. Πολύ καλά. Θα σας τη δανείσω τη μηχανή. Αλλά έτσι και μου τη σπάσετε, θα σας σπάσω το κεφάλι. Oh. Άκουσες, Ράτα. Προσοχή, μην βγάλουμε καμιά φωτογραφία με τη χοντρή αγελάδα. Θα συμπνίξω. Για σας, σταματήστε σας, παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Γεια. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορώ να γίνω μέλος της 25ης Μαΐου. Με συγχωρείτε, κυρία. Εσείς δεν είστε η γυναίκα του κυρίου Κακόνη. Ναι. Δεν έχω καμία όρεξη να γίνω αιτία διζυγίου. Ακούστε, κύριε Βίκτορ, αν ο άντρας μου είναι χαζός και δεν καταλαβαίνει πως η Ατρόμητη είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου, δικό του πρόβλημα. Εγώ θέλω να γίνω μέλος εδώ για να υποστηρίξω το Χέντι. Θέλω να μπω στην οικογένεια της 25ης Μαΐου, γιατί είναι η καλύτερη οικογένεια, σωστά? Μια χαρά τα λέτε, κύριε Αντώλη. Κάντε μου τη χάρη και καθίστε. Ευχαριστώ. Πάω να σας φέρω να συμπληρώσετε μία αίτηση έγγραφης. Αλλά δεν θέλω να έχω μπλεξίματα με τον κύριο Κακόνη. Εμένα μην με ανακατέψετε καθόλου. Καλά, μείνετε ήσυχος, κύριε Βίκτορ. Φέντε, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω, Φέντε. Θέλω να σε συγχαρώ. Τα πήγες μια χαρά με το δώρο. Η Ειρήνη είναι πολύ χαρούμενη. Μα αφού ήταν δική σας ιδέα. Ναι, αλλά εσύ τα κατάφερες θαυμάσια στην πράξη. Τώρα πρέπει να προχωρήσεις κι άλλο, Φέντε. Τίποτα ακόμα? Καλά. Το θέμα είναι ότι... Το θέμα είναι ότι χρειάζεσαι βοήθεια μιας έμπειρης γυναίκας σαν εμένα, Φέντε. Έλα σε μία ώρα στο σπίτι μου να πιούμε τσάι. Θα σας αφήσω μόνος και θα σε περιμένω, Φέντε. Πέρασες καλά στο πιναμάρ? Ναι, τέλεια. Αχ, μη μου το θυμίζεις γιατί τρελαίνομαι. Ξέρεις, κάθε βράδυ στο μπαρ ή στην παραλία γινόταν ένα σόου. Και εκεί ο μάγος Ροντρίγκο έκανε κάποια μαγικά. Εγώ ήμουν η βοηθός του. Δεν φαντάζεσαι τι υπέροχο σόου. Ναι, καλό ακούγεται. Τέλεια. Ώστε γι' αυτό δεν θες να γίνεις το κορίτσι μου. Τώρα ξέρω γιατί με απέρριψες. Οκ. Κάνε τη ζωή σου να κάνω κι εγώ τη δική μου. Δεν με νοιάζει. Και κάτι άλλο. Μην πέσεις στα πόδια μου όταν θα βγαίνω με την Πεπονού. Δεν με νοιάζει. Το ήξερα ότι θα αρχούσαν τόσο. Θέλω πίσω τη μηχανή μου, μαμά. Ανδρέητα, σταμάτα. Πριν από λίγο τους την έδωσες. Πριν από λίγο, τόση ώρα η Καρμενσίτα και εγώ θα είχαμε κάνει του κόσμου τη δουλειά. Έρχεται η μηχανή, σήχασε και έρχεται. Ποιος την έχει, το μπασμένο, το νιάνιάρο, θα τον σκοτώσω τον άντρα. Τώρα τη φέρνουν, βγάζανε φωτογραφίες στα αδελφίνια. Ξέρεις πότε να φωτογραφίσετε τα αδελφίνια? Πότε? Όταν πηδούν στον αέρα, είναι τέλεια. Α, ναι. Όταν πηδούν, όχι. Ο Ταρούσα ήθελε να κάνει κάτι πρωτότυπο. Ναι. Α, ναι. Με ποιο τρόπο? Όταν βουτούν, τα περίμενα μέσα στο νερό. Και η μηχανή. Πνίγηκε. Και η καλή μας Ροξάνα ήταν βοηθός του. Α, πολύ διασκεδαστικό. Δεν κοροϊδεύει, Σοφία. Αυτός ο μάγος εδώ μου κάθεται. Μη σε νοιάζει. Τώρα μπορείς να γράψεις μια σαπουνόπερα με τίτλο «Η μαγεία του καλοκαιριού». Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε, είμαι ο Ροντρίγκο. Μήπως είναι εδώ η Ρόξη? Α, εσύ είσαι ο Ροντρίγκο. Ο μάγος, ε. Ναι. Και από πότε τη λες Ρόξη? Καλά, Ροξάνα, το ίδιο είναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Ξέρεις τι να κάνεις τα μαγικά σου κόλπα, φίλε? Πάτε, για να γιορτάσουμε. Τέλεια, ηλιόσπορη, αλλά τι γιορτάζουμε? Τι ερώτηση είναι αυτή? Γιορτάζουμε που γίναμε επίσημα Ατρόμητοι.
Εσύ τα κανόνισες με το ίδρυμα Χουάμπι? Ναι, μου υπέγραψαν το δελτίο. Όλα μια χαρά! Φέτος θα πρέπει να αγοράσουμε πολλά κυβότια με ηλιόσπορους. Ναι. Θα έχουμε πολλά να γιορτάσουμε. Σίγουρα, αφού νίκησαν με την περσινή ομάδα, σκεφτείτε τι θα γίνει τώρα που είμαστε και εμείς ατρόμητοι. Ναι, δεν βλέπω την ώρα να παίξω με τους φωνιάδες. Να δω αν είναι τόσο θηρία όσο λένε. Για να με δίνουν θα πρέπει πρώτα να με πιάσουν. Ανοίγω εγώ. Α, τρώτε, και στο φίλο σας εδώ δεν δίνεται. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, τι κάνεις? Τι συμβαίνει, Μαρία? Ω, μη μου πεις ότι σε ενοχλεί ακόμα εκείνος ο τύπος. Α, κύριε Τσολό, είμαι απελπισμένη. Ο πατέρας του Κόκκι και της Καρμεσίτα εγκαταστάθηκε στο σπίτι του κυρίου Ροτζέλιο και δεν ξέρω τι να κάνω. Καλά, ηρέμησε, Μαρία, ησύχασε. Φοβάμαι, μην κλέψει, μην αρπάξει κάτι. Γιατί να του μιλάς, μπορεί και να καταλάβει. Ξεκαθάρισε τα πράγματα μαζί. Όχι, είναι πολύ βίαιος άνθρωπος. Όχι. Μη σε νοιάζει, Μαρία. Τι είπαν ακριβώς τα παιδιά ότι πρέπει να κάνουμε όταν χρειαζόμαστε βοήθεια? Το θυμάμαι, έκτακτη ανάγκη ατρόμητη. Τι τρέχει? Γιατί κλαίς? Μου λείπουν πολύ ο μπαμπάς και η μάμα. Συνέχεια αυτούς σκέφτομαι. Ναι, κι εγώ. Αλλά αντί να κλαίω, είμαι θυμωμένος. Γιατί μας άφησαν εδώ? Μας παράτησαν, Άντι. Σε παρακαλώ, Χέτη, αγκάλιασέ με. Κράτα με σφιχτά. Είσαι ο μόνος που έχω. Έλα. Ο μόνος που με ενδιαφέρει. Σφίξε με πιο δυνατά, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, αγκάλιασέ με. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Ειρήνα! Όχι, Φέντε. Είναι ανώφελο. Η Ειρήνα είναι έτσι. Μην κοιτάζεις, Φέντε. Δεν θέλω να υποφέρεις. Μην κοιτάς. Α, μπίνγκο. Να τι ένα, Ειρήνα κανένα.